να σηκώνει παράλυτο, να θεραπεύει ανθρώπους τυφλούς, κοφούς, να θεραπεύει κάθε ασθένεια. Είδα να ύφταται εν ώρα Θεία Λειτουργία. Είδα τα χέρια του να γίνονται κόκκινα, όπως είναι το αίμα του Χριστού, και να μου λέγει, λέγε παιδί μου στους παπάδες να γνωρίζουνε ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός πρώτα. Και αν το ξεχάσεις κάποια στιγμή, να το θυμάσαι συνέχεια, όταν βλέπεις το Άγιο Ποτήριο κόκκινο σαν αίμα, και όταν υψώνεις το Άγιο Ποτήριο πάνω. Λες αυτό που λέγει ο ουρανός, οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποιήσιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Τι θέλεις παιδί μου, στην εξομολόγησή μου να κερδίσεις τη γη ή να κερδίσεις τον ουρανό? Και του λέω, θέλω να κερδίσω τον ουρανό και θέλω να βρεθώ στον παράδεισο, κοντά στο δικό μου άνθρωπο, κοντά στο δικό μου Θεό, στον Κύριό. Και τότε μου άνοιξε το Ευαγγέλιο και μου διάβασε μία περικοπή. Μέσα από το Ευαγγέλιο, και αυτό έτυχε, το Ευαγγέλιο που λέγει, δίψασα και μου εδώσατε νερό, αρρώστησα και με επισκεφτήκατε, στη φυλακή ήμουν και με επισκεφτήκατε, χτύπησα την πόρτα για να δω τι κάνετε και εσείς δεν μου ανοίξατε. Και τότε έσκυψα το κεφάλι μου και του είπα, εύχομαι να είναι η πρώτη στάση του Ευαγγελίου και όχι η δεύτερη, και να είμαι όπως τις πέντε μωρές και τις πέντε παρθένες, αλλά να προφτάσω να μπω στη χώρα του Παραδείσου. Σήμερα τιμάμε την Αγία Κυριακή.